Διάλειμμα, και τώρα πάμε να δούμε το ιατρικό μα θέμα. Κοντά μα είναι ο κύριο Μαστρο... Μαστρομινά Μινά, μυευτήρα γυναικολόγο και ειδικό στην υποβοηθούμενη αναπαραγωγή... αναπαραγωγή μονάδα υγεία IVF ευρεογένεση. Να μιλήσουμε για το θέμα, πώ δηλαδή να μα εξηγήσει ο είδο, ποια είναι τα κριτήρια επιλογή γιατρού, αλλά και κέντρου εξωσωματική γονιμοποίηση. Καλώ ήρθατε. Καλησπέρα. Καλή χρονιά. Ευχαριστώ. Καλή χρονιά και σε εσά. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Σα ευχαριστούμε πολύ και εμεί που είστε κοντά μα. Να ξεκινήσουμε κατευθείαν στο θέμα, γιατί υπάρχουν πάρα πολλέ ερωτήσει και πράγματα που πρέπει να εξειδικεύσουμε. Ναι, βέβαια. Είμαι ε, στη διάθεσή σα να ενημερώσουμε του τηλεθεατέ μα για κάποια πολύ σημαντικά θέματα, τα οποία ίσω δεν έχουν τονιστεί τόσο πολύ από άλλου καταξιωμένου συναδέλφου που έχουν βρεθεί εδώ. Πριν περάσουμε στα επιμέρου, πιστεύετε ότι είναι αυτή η περίοδο που μιλάμε, μια περίοδο που όλο ένα και περισσότερα ζευγάρια, όλο ένα και περισσότερε γυναίκε μπαίνουν σε αυτήν την διαδικασία. Νομίζω ότι είναι γνωστό πια ότι οι συνθήκε τη σύγχρονη ζωή είναι τέτοιε ε, που δεν ευνοούν αυτό που λέμε γονιμότητα. Mm -hmm. ε, οι γυναίκε πλέον είναι υποχρεωμένε να ακολουθήσουν την καριέρα του να μπορέσουν και αυτέ να συμβάλλουν στον οικογενειακό προγραμματισμό. Ε, αυτό σημαίνει ότι μεταθέτουν την γονιμότητά του. Ε, ο τρόπο ζωή, ε, η διατροφή, οι συνθήκε, το άγχο έχουν και αυτά όλα πολύ αρνητική, αρνητικό ρόλο στην γονιμότητα. Έτσι λοιπόν βλέπουμε όλο και περισσότερα ζευγάρια, που θα έλεγε κανεί ένα 20% των ζευγαριών αναπαραγωγική ηλικία, που δυστυχώς θα χρειαστεί να ε, κάνουν εξωσωματική. Mm -hmm. Πείτε μας, ποια είναι τα βασικά κριτήρια που πρέπει να αξιολογήσει κάποιος α, για να επιλέξει τον γιατρό που να ανταποκρίνεται καλύτερα στις δικές του ανάγκες. Είναι εξαιρετικά σημαντικό αυτό το ταξίδι της γονιμότητας, γιατί για ένα ταξίδι πρόκειται. Ή μια ε, συνεργασία, μια όμορφη ναι, συνεργασία. Είναι ένα ταξίδι στη, 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 στη γονιμότητα που χρειάζεται πλοηγό, γιατί είναι ένα ταξίδι μπορεί να αποδειχθεί αρκετά δύσκολο, επίπονο, mm -hmm. ε, κοπιαστικό, δαπανηρό και προκειμένου όλες αυτές οι συνέπειες που αναπόφευκτα υπάρχουν σε αυτό το ταξίδι μέχρι να φτάσει η γυναίκα, το ζευγάρι στην Ιθάκη του, πρέπει να αποφευχθούν οι λεστριγόνες και οι κύκλοπες. Και εδώ λοιπόν χρειάζεται ο πλοηγός. Ο πλοηγός είναι ο γιατρός. Ο γιατρός που θα πάρει από το, από το χέρι το ζευγάρι αυτό, και θα το οδηγήσει από το πιο ασφαλή και λιγότερο επίπονο, επώδυνο, δαπανηρό δρόμο. Η επιλογή λοιπόν πρέπει να γίνεται πάρα πολύ προσεκτικά. Από την εμπειρία μου όλα αυτά τα χρόνια, αυτό που έχω διαπιστώσει και είναι εντυπωσιακό, δεν είναι καλό όμως, είναι ότι πολλά ζευγάρια όταν συνειδητοποιούν το πρόβλημα καταλαμβάνονται από ένα άγχος, από ένα φόβο, χρόνο. τρόμο. Για τα πάντα, κυρίως χρόνο. Θέλω να δώσουν μια άμεση λύση. Εκεί λοιπόν αυτό προκαλεί μια βιασύνη στην επιλογή των αποφάσεων που θα τους οδηγήσουν στο σωστό δρόμο. Οπότε γρήγορα βρίσκουν τον πρώτο συνάδελφο ίσως, το πρώτο κέντρο εξωματικής, χωρίς να καθίσουν ενδελοχώς να ψάξουν. Και εδώ μπορούμε να πούμε πώ θα ψάξει κανεί. Ακριβώ για κάποιον που ξεκινάει αυτή την αναζήτηση τώρα, ποια είναι τα κριτήρια που πρέπει να αξιολογήσει. Λοιπόν, πώ ψάχνει κανεί. Σήμερα υπάρχει το ίντερνετ. Άρα λοιπόν θα πρέπει κανεί πολύ προσεκτικά mm. να βρει πηγέ που δεν είναι μέσα από διαφήμιση. Ε, υπάρχουν εταιρείε ιατρικέ σοβαρέ και στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. που υποδεικνύουν ποια είναι τα κριτήρια που επιλέγει κανεί ένα κέντρο εξωματική. Προφανώς τα κριτήρια αυτά είναι η εμπειρία, ναι. η εξειδίκευση. Τονίζω πάρα πολύ το ρόλο της εξειδίκευση, γιατί το να είναι κάποιος γυναικολόγος δεν σημαίνει κατά ανάγκη ότι είναι και ειδικό στο συγκεκριμένο θέμα. Mm -hmm. Πρέπει να έχει εξειδικευθεί ιδανικά στο εξωτερικό ή στην Ελλάδα για τουλάχιστον δύο χρόνια στην εξωματική γονιμοποίηση και βέβαια να διαθέτει την απαιτούμενη πείρα. Δεν είναι εύκολη υπόθεση η διαδικασία τη εξωματική. Το χαρακτηρίσατε πριν ω ένα ταξίδι στη γονιμότητα. Ένα ταξίδι επιλέγουμε να κάνουμε με ανθρώπου που μα βοηθούν ψυχολογικά να είμαστε καλά, που μα εμπνέουν ασφάλεια, εμπιστοσύνη. Αλλά αυτό είναι κάτι που αντιλαμβανόμαστε όταν έχουμε γνωρίσει τον γιατρό μα, τον άνθρωπο που έχουμε απευθυνθεί. Πώ μπορούμε εκ των προτέρων να το γνωρίζουμε. Εκ των προτέρων δεν μπορούμε να το γνωρίσουμε. Είπα λοιπόν ότι μέσα από το ίντερνετ, μέσα από ανθρώπου στο περιβάλλον μα και είναι εντυπωσιακό αν ρωτήσουμε. Αναλύοντα το προφίλ του γιατρού. Ναι, αν, αν ρωτήσουμε φίλου ή συγγενεί, είναι εντυπωσιακό, θα δούμε με έκπληξη ότι πάρα πολλού από αυτού του φίλου ή του συγγενεί έχουν, έχουν πρόβλημα και έχουν επισκεφθεί κάποιο γιατρό. Οπότε έχουμε προσλαμβάνουσε από το περιβάλλον, από το ίντερνετ, από μαρτυρίε άλλων ζευγαριών κάνουμε μια επίσκεψη στο γιατρό, είναι σημαντικό να δούμε αυτός ο άνθρωπος αν είναι κοντά μας, αν είναι ανθρώπινος, αν θα ασχοληθεί με το πρόβλημά μας αποκλειστικά, αν θα μας αφιερώσει χρόνο, τι εμπειρία διαθέτει, ποιο είναι το βιογραφικό του και γιατί όχι, επισκεπτόμαστε και ένα δεύτερο γιατρό και ένα τρίτο. Δεν χρειάζεται να βιαστούμε να βρούμε τον άνθρωπο που θα μας οδηγήσει σε αυτό το ταξίδι. Μας είπατε να αφιερώσει χρόνο. Εσείς Πόσο κοντά θα περιγράφετε ότι είστε με του ασθενεί σα όταν ε, παίρνετε την απόφαση να αναλάβετε ένα, ένα ζευγάρι μια νέα γυναίκα, μια νέα υπόθεση, ε, Χρειάζεται χρόνο. Χρειάζεται προσπάθεια. Χρειάζεται κανεί να είναι αφιερωμένο 7 μέρε την εβδομάδα, 24 ώρε το 24ωρο για να υπάρχει αποτέλεσμα. Αντίστοιχα και το κέντρο. Και το κέντρο προφανώ θα πρέπει να λειτουργεί 7 ημέρε την εβδομάδα. Δεν υπάρχουν αργίε. Mm -hmm. Καλώς ή κακώς δεν υπάρχουν αργίες, ε, πρέπει να είμαστε προσβάσιμοι όλο το 24ωρο και να μπορούμε να απαντούμε στις ερωτήσεις, στις απορίες, στους φόβους που έχει το κάθε ζευγάρι. Και είναι αναπόφευκτο να υπάρχουν όσο και να λύσεις απορίες στην αρχή, στην πορεία θα προκύψουν ε, φόβοι, αγωνίες. Άγχυ. Στη σχέση του γιατρού και του ασθενού, θα ξαναεπιστρέψουμε. Αλλά, μια και αναφερθήκαμε και στο κέντρο, να μα εξηγήσετε ε, ποια είναι ακριβώ η σημασία να συνεργαζόμαστε με ένα κέντρο που παρέχει όλε τι δυνατότητε, υλικοτεχνική υποδομή, εμβριολόγου και πόσα τέτοια ενδεχομένω υπάρχουν στην Ελλάδα. Τόσο εξελιγμένα για να μπορούν να βοηθήσουν σε αυτή τη διαδικασία. Θα σα πω κάτι εμφαντικά. Πριν από 30 χρόνια, όταν ήμουν εκπαιδευόμενο, τα ποσοστά εξωσωματικής διεθνώς ήταν 25%, mm -hmm. σήμερα είναι 50%. Πήρε χρόνο για να διπλασιαστούν, αυτό είναι σημαντικό, πόσο αργά προχωράει η επιστήμη. Ε, όμως αυτό το 50% προήλθε κυρίως από την υποδομή στο εργαστήριο. Αν δηλαδή θυμηθώ πώς ήταν το εργαστήριο τη δεκαετία του... 80 και πώς 90 και πώς είναι το εργαστήριο σήμερα δεν έχει καμία σχέση. Επομένως πρέπει το κέντρο εξωματικής να έχει ένα πολύ προηγμένο εργαστήριο με τεχνολογία εχμής υπερσύγχρονη, να χρησιμοποιεί τα πιο σύγχρονα καλλιεργητικά μέσα και βέβαια να στελεχώνεται από πολύ πολύ okay. έμπειρους εμβριολόγους. Πρέπει εδώ να συνειδητοποιήσουμε ότι δεν είναι θέμα ενός γιατρού Ενό εμβριολόγου, Αλλά μια είναι μία ορχήστρα. Είναι μία ορχήστρα. Ο μαέστρος μπορεί να είναι ο γιατρό, όμω ο κάθε μουσικό έχει τη σημασία του για να ακουστεί η μελωδία στο τέλο και να μην υπάρχουν παραφωνίε. Μα τι ωραία που το περιγράφετε, μια, μια τέτοια διαδικασία που για πολλού κακά τα ψέματα στο μυαλό μα είναι ψυχοφθόρα και κάποιε φορέ επίπονη, αν είναι δεν ψυχοφθώρα. ευδοκιμήσει. Εμεί, όση ώρα μιλάτε, βλέπουμε και πλάνα από, από τι σύγχρονε εγκαταστάσει και από του χώρου. Οπότε αντιλαμβανόμαστε για ποιο λόγο πρέπει και το εργαστήριο να είναι αντίστοιχο τη προσπάθεια που κάνουν όλοι. Ε, όσον αφορά το κόστο, που είναι κάτι το οποίο πολλά νέα ζευγάρια θέλουν να μπουν σε διαδικασία. Μπορεί να μην σκέφτονται σε πρώτη φάση τόσο το ψυχολογικό κομμάτι της υπόθεσης, αλλά περισσότερο το οικονομικό. Είναι μια κοστοβόρα διαδικασία. Και είναι μια διαδικασία που το κόστο κλειδώνει εκ των προτέρων ή μπορεί να διαμορφωθεί και στην πορεία. Η εξωσωματική για μένα έχει δύο παρενέργειε, εντό εισαγωγικών παρενέργειε. Η ψυχολογική καταπώνηση, και πρέπει να είμαστε κοντά στου ασθενεί μα, για να μπορούμε όσο πολύ να αποφορτίζουμε αυτή την ψυχολογική καταπώνηση, mm -hmm. και η οικονομική. Κακά τα ψέματα, υπάρχει ένα κόστο το οποίο αφορά νέα ζευγάρια, στο ξεκίνημα τη ζωή του, mm -hmm. του έρχεται ένα κόστο που δεν είχαν προπολογίσει. Ναι. Ε, το κόστος περίπου είναι 3.000 ευρώ ε, για κάθε προσπάθεια εξωματικής, όμως είναι σημαντικό αυτό το κόστος από την αρχή το ζευγάρι να το συζητήσει με το γιατρό και εντό εισαγωγικών να το κλειδώσει, ότι γιατρέ μου αυτό το κόστος τι περιλαμβάνει. Να είναι ξεκάθαρη όλη η συνεργασία με απόλυτη διαφάνεια. Mm -hmm. Εσείς θα μας πείτε... Διότι, με συγχωρείτε, ναι, ναι. είναι πολύ σημαντικό να πούμε ότι... Μερικές φορές ακούγεται ένα κόστος, το οποίο όμως στην πορεία διαμορφώνεται αρκετά προς τα πάνω, διότι προστίθονται κόστη τα οποία δεν είχαν προϋπολογιστεί ή συμφωνηθεί από την αρχή. Mm -hmm. Εσείς θα μας πείτε τι περιλαμβάνει και μέσα από αυτό να δούμε και ποια είναι τα στάδια της διαδικασίας. Λοιπόν, η διαδικασία αυτή, πάρα πολύ ωραία ερώτηση, περιλαμβάνει τρία στάδια. Mm -hmm. Περιλαμβάνει την προετοιμασία της γυναίκας με τη διάγερση των οθικών να παραχθούν περισσότερα οάρια, mm -hmm. που είναι απαραίτητο για να έχουμε περισσότερα έμβρια, επιλογή εμβρίων και δυνατότητα κατάψυξη. Αυτό διαρκεί δύο εβδομάδε. Εν συνεχεία, ακολουθεί το δεύτερο στάδιο, που είναι η ολιψία, και το τρίτο στάδιο, που είναι η τοποθέτηση δύο επιλεγμένων εμβρίων. Ποιο στάδιο Έτσι. είναι πιο κρίσιμο, Όλα είναι κρίσιμα. Είναι μία λυσίδα με κρίκου που πρέπει να είναι πολύ δεμένοι. Αν δεν γίνει σωστά η διέγερση, δεν θα έχουμε τον αριθμό και την ποιότητα των οαρίων που χρειαζόμαστε. Αν δεν γίνει σωστά η ολυψία, θα πάρουμε λιγότερα οάρια. Mm -hmm. Εάν δεν γίνει σωστά η εμβριομεταφορά, εκεί είναι ολοκληρωτική καταστροφή. Κυρία Μαστρομινά, ε, το θέμα είναι ανεξάντλητο. Εύχομαι να έχουμε τη δυνατότητα να το ξανααναλύσουμε και σε κάποια άλλη εκπομπή, γιατί αφορά πολλά νέα ζευγάρια, πολλέ νέε ε, που θέλουν να γίνουν μητέρε. Σα ευχαριστούμε πάρα πολύ Εγώ την για παρουσία την παρουσία σα σήμερα πρόσφυση. εδώ. Ήταν ο κύριο ε, Μαστρομινά, μια μευτήρα γυναικολόγο και ειδικό στην υποβοηθούμενη αναπαραγωγή μονάδα υγεία IVF